και απαντήσεις για όλους και για όλα. Τραγούδησε, χόρεψε, έκανε πειράγματα στους συνεργάτες της. Πάμε, παιδιά, ορχήστε. Η κουζίνα ξέρει ρυθμό. Πάμε, Γιώργο. Όποτε ανοίγω, υπάρχει το αδιαχώρητο. Δεν θα βγω εκεί πάνω, λοιπόν, και θα πω απλά 5, 10, 20, 30 τραγούδια. Θα κάνω παπάδες. Οι φήμες την ήθελαν άρρωστη. Εκείνη όμως βάλθηκε να αποδείξει σε όλους πως είναι πανέτοιμη για την πρεμιέρα. Και τα κατάφερε με το παραπάνω. Δεν ήμουν ποτέ άρρωστη, ούτε το χειμώνα που πέρασε, ούτε τον προηγούμενο χειμώνα. Και εντάξει, τι μη μου να ασχολείται τόσο πολύ ο κόσμος μαζί μου, αλλά όχι τόσο κακά. Στεναχωρηθήκατε εσείς με αυτές τις φήμες? Όχι, δεν στεναχωρηθήκα διότι είναι ψέματα, αλλά δυσαρεστήθηκα που παραπληροφορούν τον κόσμο. Είχε διάθεση για παιχνίδια. Πήραζε συνεχώς τους μουσικούς, τους χορευτές και τους υπόλοιπους τεχνικούς. Κατάφερε βεβαίως εύκολα να τους σηκώσει στα τραπέζια. Και όλα αυτά μόνο σε μια πρόβα. Τριγυρνούσε απ' άκρη σ' άκρη στην πίστα και δοκίμαζε τη φωνή της. Έβγαλε ακόμη και τα παπούτσια της για να χορέψει πιο άνετα. Το άλμπουμ που έχω ετοιμάσει στο εξωτερικό δεν ήταν εύκολη υπόθεση για μένα. Δύο χρόνια ήμουνα κι εγώ μέσα στην αγωνία, μέσα στην προσπάθεια και ακόμα δεν ξέρω αν θα πετύχει. Δεν ξέχασε βεβαίως τον Νίκο Καρβέλα. Εκτός του ότι είναι πάρα πολύ ταλαντούχος, είναι και πανέξυπνος και σκέφτεται, έχει τρομερές ιδέες, τις οποίες εγώ καταφέρω να υλοποιήσω. Δεν παρέλειψε να δείξει σε όλους τη φυσική της κατάσταση. Την είδατε, την καμαρώσατε. Τι άλλο δηλαδή να πω εγώ. Θα κάνω και καμιά πόζα έτσι. Έτσι, καμιά πόζα. Τι άλλο να πούμε, γιατί ποτέ δεν ήταν σε καλύτερη φάση, παιδιά. Έδειχνε πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Λαμπερή, με νέα εμφάνιση και εντυπωσιακό χτένισμα. Θέλω να το καταλάβετε. Δεν αισθάνομαι καλά όταν ασχολούνται τόσο πολύ με τους τραγουδιστές, με τους ηθοποιούς. Και πιστεύει ο κόσμος ότι παίρνουμε κι εμείς τόσο σοβαρά πια τον εαυτό μας. Θέαμα προσφέρουμε. Και εγώ κοιτάω να το προσφέρω με τον καλύτερο τρόπο που έχω μέσα μου και που έχω μάθει.